Και αν θέλετε και κάτι για να κλείσω, σήμερα με μεγάλο σκεπτικισμό βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι η Ευρώπη αυτή που επιθυμούμε κι εμείς, η σημερινή. Δεν είναι η Ευρώπη των ανθρώπων που δημιούργησαν το οικοδόμημα αυτό, το οποίο θα διασφάλιζε μετά από δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η αλληλεγγύη σε εμάς, για την αλληλεγγύη υπάρχει μεγάλος διάλογος. Διότι όταν σου λένε ότι έχεις πάρει ενίσχυση ως κράτος μέλος, μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο. Όταν σου λένε ότι έχεις δανειστεί περισσότερα και έχεις στηριχθεί από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά όσο κανείς άλλος. Και σε προκαλούν και σου λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Πώς διαφορετικά θα αννοούσες την αλληλεγγύη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη με τεράστια φορολογία. Το ζήτημα σε εμάς είναι ότι πράγματι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή έχουν γίνει και αδικίες για τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει. Οι μεγάλες αδικίες που έχουν γίνει θα αποκατασταθούν με την πρώτη ευκαιρία. Και η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία έχει βάλει και την ρήτρα στο μνημόνιο ότι όταν κάποιοι δείχτες διορθώνονται θα μπορούμε από μόνοι μας να πετυχαίνουμε την διόρθωση κάποιων πραγμάτων που θεωρούμε στη χώρα αυτή ως ενδεδειγμένες λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, βέβαια δεν εντάσσονται στην παραζάλη και στην, αν θέλετε, τρελή, παράλογη πολιτική, την οποία εκφράζει αυτή τη στιγμή η αριστερά και η ακραία δεξιά αντιπολίτευση στη χώρα μας. Πριν κλείσουμε, να κάνει μια μικρή παρέμβαση ο κύριος Κόνσολας. Έχουμε ακόμα ένα ερώτημα. Συγγνώμη, γιατί είχατε τελειώσει. Για να μας πει τα νεότερα σχετικά, γιατί χθες υποβαθμίστηκε η συνάντηση για τους κυβερνητικούς εταίρους της Κυπριακής. Τι εννοείται υποβαθμίστηκε, κοινωνιακά. Κοινωνικά και δεν πληροφορηθήκαμε τι θα γίνει τελικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί υπάρχει διαφωνία για το ειδικό τέλος, κύριε Μιχελάκη. Για το ειδικό τέλος το οποίο είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαμαράς ότι δεν θα υπάρχει το 2013. Και για το οποίο διαφωνεί τόσο ο κ. Μουέλης όσο και ο κ. Μιχέλη. Πολιτική τι αρχηγή... θα γίνει λοιπόν, κοιτάξτε, μπορείτε να μας δώσετε. Καταρχήν οι αρχηγοί που βγήκαν και τοποθετήθηκαν μετά τη συνάντηση. Δεν απαντήσαν ευθέως. Νομίζω ότι ξεκάθαρα τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις. Δέστε τις δηλώσεις. Ευθέως αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό. Και οι δύο. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν. Για το πώς και τι θα γίνει. Τι θα γίνει, δεν το γνωρίζω. Μα σας είπα, χθες ήταν μια συνάντηση στην οποία συζητήθηκε το θέμα. Δεν το γνωρίζω. Από τα επίσημα χείλη να πληροφορηθείτε. Εδώ δεν χωράει να σας πω την άποψή μου. Αν τη θέλετε την άποψή μου, μπορώ να σας την πω. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Όπως είπατε, δεν κάνουμε. Δεν είμαστε ένα πάνελ. Σας λέω λοιπόν, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών ήταν ξεκάθαρες. Όπως επίσης, δημοσιογράφοι είστε και το ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα πράγματα θα συζητηθούν και θα πάρθουν σχετικές αποφάσεις. Πριν κλείσουμε, ο κύριος Κόνσολας θα κάνει μια παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιχελάκη, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσουμε στη Δωδεκάνη σου. Όπως είπε ο Βασίλης, η πατρίδα σας. Διαπιστώνουμε και με την παρουσία του κυρίου Μιχελάκη πως πέρα από, από τον άνθρωπο των media έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας, ευπροσίγωρο. Έναν άνθρωπο που αγαπά πολύ τον τόπο μας, τη Δωδεκάνησο, και είναι ο τρίτος βουλευτής της περιοχής μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του, όπως καλωσορίζουμε και τον κύριο Παναγιώτη Συνάμπη και τον Γιάννη τον Κόκα και αυτοί οι φίλοι της Δωδεκανήσου που δεν είναι πρώτη φορά που είναι εδώ. Επιτρέψτε μου την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, 4 επισημάνσεις. Ο Γιάννης Μιχελάκης είναι βουλευτής επικρατείας, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο βαρύ τίτλο. Είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και την πολιτική του φιλοσοφία και την κουλτούρα του την έδειξε σήμερα με την συνέντευξη τύπου. Μου δίνεται ευκαιρία όμως και με αυτήν την αναφορά, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, και με την ευκαιρία της επικαιρότητας να αναφερθώ στο μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει κάποτε πως η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα στηρίζει. Ομόθυμα και ομόψυχα, η ελληνική πολιτεία, οι πολίτες, η εθνική αντιπροσωπεία θα το πράξει και αυτή τη φορά.
Εμείς στηρίζουμε τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας παρά του γεγονότος ότι όλοι κατανοούμε, όπως πολύ εύστοχα μας είπε πριν, η Ευρώπη κάπου έχει αποπροσανατολιστεί από τον αρχικό της στόχο. Το στόχο της αλληλεγγύης, όπως είπε η Σέβη, το στόχο της ανάπτυξης, της συνύπαρξης και της συνύπαρξης των λαών για μια προοπτική, για μια διαφορετική Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να επισημάνω σήμερα είναι ότι σήμερα είμαστε εδώ, ναι, ως κομματικά στελέχη, αλλά είμαστε κυρίως ως πολιτικοί παράγοντες της περιοχής και της εθνικής αντιπροσωπείας. Η παρουσία πολλών των συμπολιτών μας που βλέπω εδώ δεν έχουν αφετηρία κομματική. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, το είπε ο κ. Μιχελάκης πριν, απευθύνεται στους πολίτες, όχι στα κομματικά στελέχη. Το συνέδριο του κόμματος απευθύνεται στη Δωδεκάνησο, στους Δωδεκανήσιους και στις Δωδεκανήσιες. Γι' αυτό συζητά με εξωστρέφεια με τους φορείς και με τους πολίτες τα δρόμενα της περιοχής, τα ζητήματα της περιοχής και ζητάμε ευέλικτες λύσεις σε μια κυβέρνηση που δεν ακολουθεί μοναχική πορεία η Νέα Δημοκρατία. Συγκυβερνά με δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις του τόπου μας, τον Πασόκ και την Δημάρ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εμείς διαμορφώνουμε νέες στρατηγικές. Το τρίτο στοιχείο που ήθελα να επισημάνω σήμερα στην παρουσία μας αυτή και με αφορμή τις δικές ερωτήσεις, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουν καλύψει, είναι ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τα θέματα της περιοχής μας, για τα θέματα της υγείας. Πρέπει να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι με τον κύριο Ψηλάδη έχουμε άριστη συνεργασία. Και υπάρχει συνεργασία άριστη και με την τοπική επιτροπή της ΚΟΠ. Και με την αφορμή αυτή να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής που μας στηρίζουν, μας δίνουν ερεθίσματα για πολιτική δραστηριότητα και σε αυτόν τον αγώνα ο Γιάννης ο Μιχελάκης δεν λείπει από καμία μάχη που του ζητήσαμε να συμπαρασταθεί. Σε ένα από τα θέματα που έχετε θίξει όσον αφορά το ακτινολογικό της ΚΟΠ, πρέπει να το ανακοινώσουμε και επίσημα πλέον ότι την άλλη εβδομάδα οριστικοποιείται αυτή η περιπέτεια. Κύριε Μιχελάκη, 15 χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις και ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες της περιοχής που χρημάτισαν και οι υπουργοί, δεν έδωσαν αυτήν την απάντηση που σήμερα δίνει αυτή η κυβέρνηση, αφού θα έρθει και ο πρόεδρος του ΟΠΗ εδώ να το ανακοινώσει. Και θέλω από αυτή την θέση να ευχαριστήσω και τον τέος αρχηγό του Γενικού Πεντηλίου Στρατού, καθώς επίσης και τον ταξίαρχο της περιοχής, που συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΠΗ και με εμάς, με τον Βασίλη και εμένα, για να βρούμε αυτή την οριστική απάντηση στη λειτουργία του μηχανήματος. Πρέπει να σας πω. Η απάντηση είναι ότι ο χειριστής που επικαλεί το η διοίκηση του ΕΟΠΗ που χρειαζόταν για τη λειτουργία ευρέθηκε, ναι, δεν το ομολογούμε, από το στρατό. Βεβαίως. Είναι όμως είναι μια απάντηση, σας τονίζω ότι για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια αποσυσκευάστηκε το μηχάνημα, ήδη έχει στηθεί, γιατρός υπάρχει σύμβαση και με τη συνδρομή του στρατού θα λειτουργήσει και δεκάδες ασθενείς της περιοχής που ταλαιπωρούνται βρίσκουν μια ζεστή αγκαλιά στον ΕΟΠΗ και εύχομαι να λειτουργήσει για το καλό των πολιτών και της ΚΟΠ. Και να έχει διάρκεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, κλείνουν κάμερες, παραμένετε, φεύγετε εσείς και να όποιος από τους παρευρισκόμενους